Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο της Byzantium of Cardiff εδώ παρέα με μένα, στο 13ο επεισόδιο, στο οποίο βρισκόμαστε να έχουμε τα μάτς με Fulham και Millwall μπροστά μας. Μάτς με τη Fulham για το Carabao, τέταρτο γύρο, και έχουμε σαν στόχο να πάμε στα προημιτελικά. Μου ζητήσατε στο προηγούμενο επεισόδιο να δείξουμε το μάτς με τη Fulham, το θέλατε πάρα πολύ και ανυπομονούσατε να φτάσουμε πάλι στα προημιτελικά, θα είναι δύσκολος ο στόχος μας φυσικά. Και φυσικά το match με τη Millwall, είπαμε να δείξουμε, μου είπατε να δείξω το match με τη Millwall, το ζητήσατε περισσότεροι, αν δεν έχει ενδιάμεσα match ή πιο μετά, αν δεν περάσουμε ας πούμε τη Fulham, να δείξουμε αυτό το match. Αν περάσουμε τη Fulham θα δείξουμε τον επόμενο γύρο του Carabao, αν είναι στα κοντά μας. Εν τω μεταξύ το match είναι 28 Οκτωβρίου, ιστορική ημέρα έτσι για, για τον ελληνισμό γενικότερα, εντάξει, με την ομάδα μας εδώ πέρα με το Βυζάντιο. Θα δούμε τα μάτς που έπαιξα μόνος μου στη συνέχεια και φυσικά θα δούμε και το χορηγό μας eneba.com για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή που θα βρεις το link που θα σου εγγυήσει στο μεταφρασμένο στα ελληνικά site του eneba. Μπορείς να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θες σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Μην αργείς, πήγαινε να ψάξεις το αγαπημένο σου παιχνιδάκι και να το αγοράσεις στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς και μην ξεχάσεις να βάλεις και τον κωδικό Alex Morak πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία θα σου γλιτώσει ουσιαστικά την προμήθεια των καρτών και του PayPal. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δείξουμε τι έκανα σχεδόν όλο τον Οκτώβρη στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε αφήσει εδώ πέρα, στο match με τη Lincoln, είχαμε κερδίσει 4-0 και κάπου εδώ να σου ζητήσω να κάνεις ένα like αν σε αρέσει το βίντεο, αν ανυπομονείς για το επόμενο επεισόδιο της Byzantium of Cardiff και αν γενικά σε αρέσει η σειρά και φυσικά μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις τα καινούργια επεισόδια τα οποία βγαίνουν κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή για τη συγκεκριμένη σειρά. Ο Οκτώβρης ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με ένα 3-0 επί της Gillingham, η οποία είναι τελευταία, με 3 γκολ του Bridgendilu, 2 γκολ του Bridgendilu στο 34-45 συν 3 και είχε κάνει και το 3-0 ο Γιώργος Ξενιτίδης στο 59. Στη συνέχεια παίξαμε την Bristol Rovers με αλλαγές λόγω εθνικών ομάδων. Ο Νίκος Μασούρας, ερχόμενος από την K23 της ομάδας, σκόραρε 3 φορές, στο 3, στο 32 και στο 45. Στο 56 ο Ντίλου πρόσθεσε άλλο ένα γκολ. Και αυτό που κατάφερε η Bristol Rovers ήταν να μειώσει σε 4-1 στο 73 και σε 4-2 στο 90-1 με τον Kieran Phillips. Παίξαμε με την Ipswich και ήταν ένα μάτς το οποίο δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να έρθει 7-0. Μιας και προηγηθήκαμε το Χατζηγιωβάνι στο 5, ο Λίρατζ έκανε στο 9 το 2-0, ο Εντίλου στο 12 και στο 14 διαμόρφωσε το 4-0 και κάπου εκεί στο 14 ήμασταν 4-0. 5-0 στο 24 με τον Ατζουλά, στο 30 6-0 με τον Bridgendilu και στο 46, μόλις ξεκίνησε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο, ο Φώτης Ιωαννίδης διαμόρφωσε το τελικό 7-0. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες μας δεν χρειάστηκε να παίξουν πάρα πολύ και έτσι να αποδώσουν και έρχεται και μια ακόμη εφτάρα στο κύπελο, στο leasing.com trophy με την Steven H, με 3 γκολ του Βοήλη στο 6, στο 19 και στο 29, γκολ του Γαϊτανίδη στο 40, ένα αυτογκολ από τον Τέρενς Βαν Κούτεν και 2 γκολ του από τον Δημήτρη Μανουλίδη στο 77 και στο 87. Και είναι πάρα πολύ ωραία, έχει ανοίξει το manager, γιατί ουσιαστικά είμαι λίγες ώρες αφού ότι έχω φτάσει ξανά στη βάση μου μετά τις διακοπές μου. Περνάω φυσικά την υποχρεωτική μου καραντίνα έτσι για να είμαστε σωστοί και πάρα πολύ ωραίοι για να μην κινδυνεύσουν οι δικοί μας και έχω ανοίξει εδώ το manager και με έχει πάει τρένο μέχρι τώρα. Στη συνέχεια βέβαια έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα με την Τράνμιρ, το οποίο φέραμε ένα-ένα με γκολ του Ιωαννίδη. Είχε προηγηθεί όμως η Τράνμιρ στο 12 και γενικά έλεγχε το match. Καταφέραμε και βγήκαμε επιθετικά πάρα πολύ στο τέλος και καταφέραμε και κάναμε το 1-1 και έτσι πήραμε το βαθμό. Είναι η πρώτη ισοπαλία που κάνουμε για φέτος και με την Bradford City, η οποία προηγήθηκε στο 6, αγχώθηκα πάρα πολύ, αλλά ο Άντωνι Σπύρου έκανε ένα match από τα περσινά βγαλμένα, να σας πω την αλήθεια, με 3 γκολ στο 21, στο 35 και στο 72. Ο Μιχαηλίδης ενδιάμεση είχε κάνει το 1-3 στο 55 και έτσι πήραμε μια πάρα πολύ άνετη νίκη μέσα στην Bradford, την οποία την έχω προπονήσει στην Bradford με πολύ μεγάλη επιτυχία σε σειρά στο Twitch με τον Μπάμπι Οτενέ. Είχαμε ξεκινήσει την Bradford, πολύ συμπαθητική ομάδα και μπροστά μας, όπως είπαμε, έχουμε το match με τη Fulham. Πάμε να δούμε όμως λίγο και βαθμολογία στο πρωτάθλημα, πώς πάνε τα πράγματα. Έχουμε 2 αγώνες λιγότερος από την Oxford και είμαστε στο συν 2 στη βαθμολογία. 46 βαθμούς εμείς, 44 η Oxford, 39 η Peterborough και αυτοί με 2 αγώνες λιγότερους. 3 αγώνες λιγότερες η Wigan και, έναν αγώνα λιγότερο από εμάς στους 38 βαθμούς. Οπότε σημαίνει ότι η Wigan μπορεί να χτυπήσει τις πρώτες 2 θέσεις. Η Luton έχει 37, η Doncaster έχει 36 και μετά γίνεται χαμός. Blackpool 35, Bristol Rovers 33 και ούτω καθεξής. Στο FA Cup κληρωθήκαμε με τη Wrexham, ένα ακόμα ουαλικό ντέρμπι
ουσιαστικά, μια και είμαστε και εμεί από το Cardiff. Η Wrexham δεν είναι από το Cardiff, απλά είναι η ουαλική ομάδα ουσιαστικά που παίζει όπω και πολλέ άλλε στην Αγγλία, αλλά ανήκει στην Ουαλία η έδρα τη. Και το Καραμπάο που έχουμε με τη Fulham και φυσικά προστάμε και ένα μάτς με τη Newport, νομίζω, με τη Newport πρέπει να είναι. Για το leasing.com trophy, ναι, και αυτή η ουαλική ομάδα, για να περάσουμε στην επόμενη φάση και αυτού του κυπέλου, το οποίο φέτος φυσικά θα έχουμε σαν στόχο να το κατακτήσουμε, μιας και πέρσι είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, είχαμε φτάσει ουσιαστικά στα ημιτελικά της περιφέρειας, γιατί χωρίζεται βορράς νότος, οπότε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και δεν είχαμε καταφέρει να πάμε παρακάτω. Από βλακία δικιά μας θα μπορούσαμε να το έχουμε διεκδικήσει. Φέτος έχουμε πολύ καλύτερο ρόστερ σε σχέση με πέρσι και πολύ πιο έμπειρο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα τρόπαιο το οποίο, αν καταφέρουμε να ανέβουμε στην Championship, δεν θα ξαναπαίξουμε σε αυτό το κύπελο. Οπότε είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πάρουμε έτσι έναν πρώτο τίτλο, ένα πρώτο κύπελο στην ιστορία της Βυζάντιουμ οφ Κάρντιφ. Πάμε στο match με τη Fulham όμως. Προχωράμε λίγο μπροστά να ετοιμάσουμε την ομάδα και να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό match απέναντι σε μια ομάδα της Premier League, η οποία είναι 19η, ανέβηκε, αλλά δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα έχει καλό roster. Θα το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια. Fulham Wizardium of Cardiff λοιπόν στο Craven Cottage στο Λονδίνο, την ιστορική αυτή έδρα της Fulham, η οποία είναι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη έδρα, έχει ουσιαστικά εδώ πέρα μια κερκίδα που είναι σαν σπιτάκι κτλ. Γενικά πάρα πολύ παλιό γήπεδο, πάνω από 100 ετών, από το 1896 μάλιστα χτισμένο, και πολύ μικρής χωρητικότητας. Γενικά η Fulham έχει ανακοινώσει πάρα πολλές φορές ότι θα χτίσει καινούριο γήπεδο, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνει. Άλλη μια φορά έχουμε ξαναπαίξει με τη Fulham, την οποία την έχουμε κερδίσει πέρσι σε κύπελο. Φαβορεί η Fulham με 2,25, 3,20 στοχή και 2,75 το διπλό. Greg Pawson είναι διαιτητής της αναμέτρησης με 3 αστεράκια από το πρώτο group, ουσιαστικά σφυρίζει Premier League δηλαδή, και κάποια μάτσα από την Championship και τις ομάδες K23 της Premier League. Και προπονητής της Fulham είναι ο Scott Parker, τον οποίο τον έχω προλάβει και σαν παίχτη το συγκεκριμένο και στην Tottenham φυσικά τα παλιότερα χρόνια, πάρα πολύ έμπειρος, μέσος αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν, και πολύ ωραίος έτσι προπονητής στα 40 του χρόνια, νομίζω ότι έχει ωραία στατιστικά και θα ανέβουν και πιο πολύ μέσα στο manager, γιατί θα ανεβαίνει το ηλικία του και θα αποκτά την εμπειρία. Βέβαια τα διπλώματα τα έχει πάρει όλα, οπότε δύσκολο να ανέβουν τρομερά πολύ. Θέλουμε φυσικά να διεκδικήσουμε την νίκη, είναι ομάδα της Premier League, εννοείται αυτό. Χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε και την τελευταία εντεκάδα, αλλά θα δούμε την εντεκάδα μέσα στο match που θα παίξουμε με τη Fulham. Ελπίζω να τα πάμε καλά, πάμε στα ποτήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον ασκό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ενδεκάδες για τον Scott Parker και τη Fulham. Φαμπρίτσιο κατά τα δοκάρια, Κρίστη δεξιά, ο Ντόι, ο Πόκου και Ντράμε η υπόλοιπη τριάδα στην άμυνα. Γιώχανσεν το αμυντικό χαφ, ο Ρίλι και Φρανσουά το δίδυμο στη μέσα γραμμή. Δεξιά ο Μπάουι, αριστερά ο Τζάσπερ και στην κορυφή ο Άμπραχαμ. Στον πάγκο έχουν Άσμπι, Χάμοντ, Κόβερ, Ντέιβις ή Κάβερ, Τέιλορ, Κρόσντεϊλ, Χάρις, Μακαβόι και Χουανίτο Λόπες, τον οποίο τον έχω δοκιμάσει, δεν είναι κάτι τρομερό. Για εμάς με το κλασικό μας 4-4-2, Σιαμπάνης κατά τα δοκάρια, Λίρατζης δεξιά, Αντζουλάς, Μιχελής και Κατράνης οι υπόλοιποι στην άμυνα, Εμμανουηλίδης δεξί χαφ, κεντρικά χαφ Γαλανόπουλος και Μπεν Σιφ, αριστερά ο Κόνελ και στην κορυφή Ιωαννίδης και Μπριτζεντίλου. Στον πάγκο έχουμε Μανδά, Λιάβα, Ράτσιτς, Ξενιτίδη, Σουνά, Γαϊτανίδη και Βοήλη. Δυστυχώς λείπει ο Κόκοβας, ο οποίος έχει μαζέψει καρτούλες και δεν παίζει. Και λείπει και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα από την οποία είναι δανεικός. Είναι η Fulham αυτή. Οπότε δεν τον είχα βγάλει αυτόν τον όρο στον δανεισμό που είχαμε κάνει. Οπότε δεν μπορεί να παίξει απέναντί τους. Δεν πειράζει. Έχουμε αρκετά καλό παίχτη που είναι ο Μανουηλίδης σε αυτήν εκεί τη θέση. Αλλά θα θέλαμε φυσικά και τη βοήθεια του Χατζηγιοβάνη. Το match ξεκινάει. Χαμήλωσα λίγο και την ταχύτητα. Για να δούμε το Λίρατζι σε ένα μακρινό πλάγιο εντύλου. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα πεταχτεί στην πορεία της μπάλας ο Μπεν Σιφ για να σκοράρει. Αλλά το goal δεν μετράει, είναι offside, μιας και ο Μπεν Σιφ ήταν πίσω από την άμυνα, για να το καταλαβαίνουν και αν υπάρχει καμιά φίλη που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στο βίντεο, να καταλαβαίνει τι είναι το offside. Ήταν πίσω από την άμυνα, οπότε ήταν ακάλυπτος ουσιαστικά, δεν τον μάρκαρε κανένας, οπότε ήταν offside. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχουμε φτάσει, πολύ μετρία πράγματα μέχρι τώρα, η ομάδα μας δεν παίζει άσχημα. Για να δούμε ένα ακόμα μακρινό πλάγιο με τον Κατράνη αυτή τη φορά. Η κεφαλιά του Ιωαννίδη θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Φαμπρίσιο. Η Fulham δεν έχει κάνει κάποιο σουτ προς το παρόν, αυτό είναι θετικό. Σημαίνει ότι ελέγχουμε το match. Για να δούμε εδώ πέρα ένα ακόμα corner με τον Γκόνελ. Ο Εμμανουηλίδης κατεβάζει την μπαλά στην περιοχή. Γαλανόπουλος κλείνεται. Δίνει από τα αριστερά στον Μιχελή. Ο Μιχελής σαν αριστερό μπακ εκεί πέρα, σαν εξτρέμ. Το σουτ από τον Μπεν Σιφ που του έδωσε την πάσα ο
Μιχελής θα φύγει πάνω τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Φούλαμ, η οποία τώρα έκανε το πρώτο σουτ και αυτό μάλιστα στο τέρμα, και συνεχίζει να πιέζει με δεύτερο σουτ και αυτό στο τέρμα επίσης. Μέχρι τώρα είμαστε αρκετά άστοχοι, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά στεκόμαστε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή τη διαφορά των δύο κατηγοριών μεταξύ των δύο ομάδων. Στο μυαλό μου εμένα γενικά είναι στο Καραμπάο τώρα η Φούλαμ. Η λογική λέει ότι δεν θα το κυνηγήσει και ιδιαίτερα, γιατί στόχος της είναι να σωθεί και το Καραμπάο δεν είναι και μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ μεγάλη φήμη και στην Αγγλία αλλά και γενικότερα. Έχω κάποια παράπονα από τον Κατράνη για παράδειγμα, αλλά δεν έχω κάποιον άλλον εκεί πέρα. Από τον Λούκα Κόνελ επίσης έχω κάποια παράπονα. Ίσως να μπορούσα να βάλω το Γαϊτανίδη, αλλά δεν θα κάνω κάποια αλλαγή στο ημίχρονο. Θα συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο, με την ελπίδα να τους δώσουμε λίγο χρόνο, μήπως βελτιωθούν οι παίκτες μας από το pep talk που κάναμε στο ημίχρονο, να βοηθηθούν και να παίξουν λίγο καλύτερα. Βλέπω ότι ο Κόνελ δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα. Ο Κρίστη τώρα στο πλάγιο για την Φούλαμ. Την κρατάει την μπάλα ο Κρίστη. Ο Μπεν Σιφ είναι εκεί πέρα βράχος στη μεσαία γραμμή και κόβει. Ο Μιχελής μια πολύ όμορφη παλιά για τον Κατράνη. Έχει και τη βοήθεια του Ιωαννίδη, αλλά ο Κατράνης θα πάει μόνος του. Και εκεί πέρα ο Φαμπρίσιο δεν θα έχει θέμα να τον κερδίσει και να διώξει σε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα το εκτελέσει ο Κόνελ. Η κεφαλιά του Αντζουλά, η μπάλα έξω μακριά από τα δοκάρια του Φαμπρίσιο. Και πάμε για την πρώτη μας αλλαγή. Λούκα Κόνελ θα βγει για να περάσει ο Γαϊτανίδης από τα αριστερά, τον οποίο τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μας δώσει τη βοήθεια που αναζητούμε, τουλάχιστον από τα αριστερά, μιας και αναπτυσσόμαστε αρκετά από τα αριστερά από ό,τι βλέπω μέσα στο match. Για να δούμε εδώ πέρα ένα φάουλ με τον Γιώχανσεν. Η κεφαλιά του Οντόι δεν θα ανησυχήσει τον τερματοφύλακα μας τον Μάριο τον Σιαμπάνι. Στο 72, ένα ακόμα πλάγιο με τον Κρίστη, ο Μπάουι. Και τώρα ο Κρίστη ξανά, ο Μπάουι τη σέντρα. Η κεφαλιά του Τέιλορ Κροσδέιλ στο δοκάρι. Για την Φούλαμ, η οποία κάνει τη μεγαλύτερη της φάση έτσι ουσιαστικά, αλλά η μπάλα πήγαινε out, δεν πήγαινε μέσα, οπότε χτύπησε δοκάρι και φύγε out. Ο Ρίλι και ο Μπάου, ο Κροσδέιλ θα κάνει ένα σουτ, η μπάλα κοντράρι και η μπάλα τώρα είναι για εμάς. Με τον Μπριτζεντήλο από τα αριστερά να φεύγει στην κόντρα. Για να δούμε, κοντοζυγώνει ο Μπριτζεντήλο, η κεφαλιά το Φώτη τον Ιωαννίδη και 0-1 στο 75. Με το Φωτάρα τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει το 10ο του γκολ, να φτάνει και για δεύτερη χρονιά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων. Μία ακόμη ασίστα τον Μπριτζεντήλο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος. Η κεφαλιά είναι εξαιρετική, ο Φαμπρίσιο δεν έχει περιθώρια να αντιδράσει στην κλειστή του γωνία όμως, παρακαλώ. Και έτσι παίρνουμε προβάδισμα, το οποίο είναι και δίκαιο προβάδισμα, έτσι. Μιας και είμαστε καλύτεροι από τη Φούλαμ. Ο Εμμανουλίδης δεν είναι πολύ κουρασμένος από ό,τι βλέπω. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Ίσως να κάνω μία αλλαγή. Δεν θα κάνω αλλαγή του Εμμανουλίδη. Θα βγάλω τον Γαλανόπουλο για να περάσω τον Ξενιτίδη εκεί πέρα, ο οποίος θα παίξει και αυτός box to box. Να βοηθήσει λίγο στο κέντρο, να κερδίσει καμιά παλιά, να πιέσει λίγο περισσότερο, γιατί είναι πιο αμυντικός παίχτης. Η κεφαλιά εδώ πέρα, μπράβο, μπράβο, μπράβο στο Σκιαμπάνη από τον Μπάουι. Μαζεύει σφιχτά στα χέρια του Σκιαμπάνης και πετάει με τα χέρια στον Εμμανουηλίδη. Εκείνο στον Μπεν Σιφ. Ο Μπεν Σιφ θα αλλάξει το παιχνίδι από τα αριστερά για τον Γαϊτανίδη, ο οποίος έχει προσωπικό αντίπαλο, δεν τον περνάει, δίνει ξανά στον Μπεν Σιφ. Μπεν Σιφ πατάει περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα για τον Ιωαννίδη. Δεύτερη κεφαλιά, θύμισε πάρα πολύ το πρώτο γκολ και το 0-2 είναι γεγονός. Για να πάρουμε με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα στο 90 είμαστε, την πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup, για να μάθουμε τον αντίπαλό μας φυσικά. Πολύ όμορφη σέντρα από τον Μπεν Σιφ, πάρα πολύ όμορφη κεφαλιά από τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Καρμπών σχεδόν το πρώτο γκολ. Απλά τη σέντρα την είχε βγάλει ο Εντίλου και όχι ο Μπεν Σιφ. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και την τρίτη μας αλλαγή. Θα βγει ο Σουνάς, θα βγει συγγνώμη ο Εμμανουλίδης, θα βγει ο Σουνάς, θα παίξει εκεί πέρα από τα δεξιά για λίγο. Δεν είναι η θέση του, αλλά μπορεί να την καλύψει. Έχει καλή σέντρα, είναι γρήγορος. Κατράνει σε ένα μακρινό πλάγιο. Ο Σουνάς δίνει στο Γαϊτανίδη, η μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Σιφ. Το σούτ από τον Ιωαννίδη και ολοκληρώνει το χάτρικ του με αυτόν τον τρόπο ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο οποίος πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό στην πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ καλός. Να του δώσετε, να τον κοιτάξετε αν παίξει φέτος αρκετά. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης στην πραγματικότητα. Η μπάλα φτάνει στο αριστερό του, πλασάρι 0-3. Χάτρικ από το Φώτη τον Ιωαννίδη, ο οποίος από το 75 και μετά είναι χάρμα οφθαλμών. Παραλίγο και το 0-4. Η Φούλαμ θα επιστρέψει στην προσπάθειά της να σωθεί από την Premier League. Και είναι και το πιο σημαντικό φυσικά. Και εμείς, αν ήμασταν σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατάσταση, θα κοιτάγαμε να σωθούμε από την Premier League. Και εκεί είναι τα λεφτά. Και όχι να προχωρήσουμε στο Καραμπάο. Αλλά από τη στιγμή που εμείς είμαστε στην πιο κάτω κατηγορία, έχουμε ένα αρκετά δυνατό ρόστερ και δουλεμένο για την κατηγορία και μπορούμε να στεκόμαστε με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κύπελα,
Περνάμε μέσα από το Craven Cottage, 0-3, πολύ μεγάλη νίκη, δεύτερη νίκη στο save μας απέναντι στη Fulham, την είχαμε ξανακερδίσει, την ξανακερδίσαμε, μακάρι να την συναντήσουμε και ξανά στο μέλλον και να την ξανακερδίσουμε και σε άλλα κύπελα. Μπράβο στα παιδιά, προχωράμε. Κλήρωση λοιπόν για τα προημιτελικά του Καραμπάου, βρισκόμαστε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το γύρο του κυπέλου, του δεύτερου τη τάξη κυπέλου της Αγγλίας. Ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το κύπελο είναι η Arsenal. Ουσιαστικά είμαστε η γατρική ομάδα της Arsenal, έχουμε μια συνεργασία. Είναι η Bournemouth, είναι η Leicester, είναι η Manchester City, είναι η Norwich, είναι η Reading και είναι η Wolves. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, η Arsenal και η City, αλλά οι υπόλοιπες νομίζω. Εντάξει, βέβαια και πέρυσι από τη Leicester αποκλειστήκαμε, αλλά οι υπόλοιπες νομίζω ότι κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Για να δούμε την κλήρωση, θα τη βάλω αυτόματη, να τη δούμε μία-μία να βγαίνουν οι ομάδες. Η Arsenal βγαίνει πρώτη και θα κληρωθεί με την Norwich της Premier League. Η Manchester City θα κληρωθεί με την Wolves της Premier League επίσης. Η Reading της Championship θα κληρωθεί με εμάς, πάρα πολύ ωραία κλήρωση. Και ουσιαστικά παίρνουμε τη μοναδική ομάδα που είναι από την Championship για να παίξουμε εμείς της League One. Το άλλο ζευγάρι είναι Bournemouth Leicester, οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μήπως καταφέρουμε να πάμε στα ημιτελικά. Ο επόμενος αγώνας όμως για το Carabao είναι στις 16 Δεκεμβρίου, οπότε δεν θα τον δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Θα τον δούμε σίγουρα μάλλον στο επόμενο, να το έχετε στο μυαλό σας για το τέλος του βίντεο όταν θα γράψετε κάτω στα σχόλια ποια μάτς θέλετε να δείτε. Οπότε περνάμε για το μάτς με την Millwall. Λοιπόν, με τη Millwall, απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι της Championship, υποβιβάστηκε ουσιαστικά φέτος στη League One, μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς οπαδούς λόγω ιστορικότητας, αλλά είναι λίγο περίεργη η οπαδή της, έως ακραίοι θα τους χαρακτήριζα. Στην έδρα μας παίζουμε, ένα 33 μεγάλο φαβορί είμαστε, με 4 το χ και 8 το διπλό. Η Millwall είναι στη 14η θέση αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε. Όπως βλέπετε έχει 23 βαθμούς στη 14η θέση, εμείς είμαστε πρώτοι. Διαιτητής είναι ο Scott Duncan, ο οποίος έχει δύο αστεράκια και σφυρίζει κυρίως League One, έχει σφυρίσει κάποια ματσάκια Champions 7-88 στο rating, δεν είναι κακό. Και προπονητής της Millwall είναι ο Adam Barrett, ο οποίος δεν μου γεμίζει και ιδιαίτερα το μάτι. Παλιός παίχτης από πολλές ομάδες έχει περάσει από ό,τι βλέπω, δεν είναι και πολύ μεγάλο, 40 ετών είναι. Γενικά είναι τα τελευταία 3 χρόνια στη Millwall. Προς το παρόν είναι προσωρινός προπονητής, γι' αυτό δεν μου γεμίζει το μάτι, κυρίως γυμναστής είναι από ό,τι βλέπω. Είχε αναλάβει προσωρινός κάποια στιγμή όταν πέσανε από την Championship στο παιχνίδι, οπότε προσωρινός προπονητής είναι ο συγκεκριμένος. Πάμε στα αποδυτήρια, θέλουμε να πάρουμε την νίκη εννοείται, και πάμε στο match για να δούμε την εντεκάδα και μαζί. 4-4-2 και οι δύο ομάδες. Για εμάς, σκιαμπάνισε το δοκάρι Αλιάβας δεξιά, Δημητρίου, Νάιτ και Κόκοβας αριστερά. Με διόρθωσε ένας φίλος ότι λέγεται Κόκοβας το παλικάρι, είναι από τη Λάρισα, παίζανε μαζί στα Τσικό. Μου είπε ότι έτσι είναι το όνομά του, τον άκουσα. Θα προσπαθήσω γενικά να τον λέω σωστά και όχι Κόκοβα, αν και στο μυαλό μου, εμένα, ρε παιδί μου, άμα μου έλεγε έξω, τον γνώριζα σε μια παρέα, το Κόκοβας μου ακούγεται πολύ πιο έβυχο από το Κόκοβας, αλλά εντάξει, okay, αφού τον άνθρωπο τον λένε Κόκοβα, τον λέμε Κόκοβα. Και Χατζηγιοβάνης δεξιά, Ξενιτίδης, Γαλανόπουλος και Κόνελ στη μεσαία γραμμή και στην κορυφή Ιωαννίδης και Εντύλου. Στον πάγκο έχουμε Μανδά, Βαγιανίδη, Μιχαηλίδη, Μιλόγεβιτς, Σουνά, Γαϊτανίδη και Βοήλη. Και για τη Millwall, Φίλντινγκ κάτω δοκάρια, από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα Ρωμαίο, Χάτσινσον, Κούπερ και Γουάλλας. Στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά προς τα αριστερά ξανά Γουάλλας. Σταματήσαμε σε Γουάλλας, συνεχίζουμε σε Γουάλλας. Ντέιβις, Τόμψον και Μαχόνι και στην κορυφή Μπόβαρτσον και Μπράτσο για το δίδυμο στην επίθεση για τη Millwall. Στον πάγκο έχουν Γκλίβα, Τσούμι από Μπαρσελόνα, Ντέμψι, Ομπράιεν, Λέοναρντ, Ρομέρα και Σμιθ. Θα είναι δύσκολο το match, θεωρώ. Θα είναι αρκετά δύσκολο γιατί παίζουν και αυτοί ένα σύστημα το οποίο ευνοεί λίγο τις πιο αδύναμες ομάδες, να το πούμε, στη match engine του παιχνιδιού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν αλλάζει κάτι φέτος. Ίσα-ίσα φέτος το βλέπουμε και πιο έντονα αυτό το φαινόμενο. Ο Knight δίνει στο Σκιαμπάνι, μια και την ξαναπήρε. Ο Σκιαμπάνι ξανά στο Δημητρίου. Ξανά στο Σκιαμπάνι, ένα μακρινό διώξιμο. Καταλήγει σε παίκτη της Millwall, αλλά μετά ξανά στα πόδια μας. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος ανεβαίνει. Κλείνεται, θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα όμως θα φύγει πάρα πολύ μακριά από τα δοκάρια του Φίλντινγκ. Δεν θα τον απειλήσει. Ο οποίος Φίλντινγκ θα δώσει μια συνέχεια από ένα ελεύθερο. Ο Ιωαννίδης δίνει στον Εντύλου με μια κεφαλιά. Ο Εντύλου κλείνεται, δίνει στο Λιάβα από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Λιάβας, Χατζηγιοβάνης. Θα βγάλει τη σέντρα ο Χατζηγιοβάνης. Αυτό γκολ!
Αυτό γκολ λοιπόν από τον Μαχλόν Ρωμαίο, το δεξί μπακ της Millwall. 1-0, ανοίγουμε στο σκορ στο 16 με μια πολύ όμορφη και έξυπνη φαλτσαριστή σέντρα από το Χατζηγιοβάνι, που αναγκάζει τον αμυντικό της Millwall, ο οποίος ήθελε να διώξει σε κόρνερ, να τη βάλει στα δίχτυα της ίδιας του της ομάδας. Στο 16 έγινε αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Ο Knight έχει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα εδώ πέρα να κάνει το 2-0, αλλά δεν το κατάφερε. Δυστυχώς, θα θέλαμε να κάνουμε το 2-0, να ξεμπερδεύουμε νωρίς-νωρίς από μια Millwall η οποία έπεσε, φαινόταν ότι θα διεκδικήσει την ανωδό της ξανά στη Championship, αλλά αυτό φαίνεται να μην γίνεται, μιας και ήδη έχει απομακρυνθεί, έχουν απομακρυνθεί ομάδες πολλούς βαθμούς μπροστά από εκείνη, έχει αλλάξει και προπονητή. Να το 1-1 με τον Mahoney, αλλά το goal δεν μετράει. Το goal δεν μετράει, είναι offside, αυτό θα μείνει το 1-0. Θα μείνει το 1-0, βλέπετε ότι είναι καθαρό offside ο Mahoney εδώ πέρα. Ωραίο βέβαια το πλασεδάκι του στην γωνία του Σκιαμπάνη, δεν μπόρεσε να το σώσει. Γαλανόπουλος, Ξενιτίδης, για να δούμε τον Ξενιτίδη. Πολύ όμορφη παλιά για τον Ιωαννίδη, ο οποίος θα κάνει το shoot και ο Fielding θα διώξει και μετά οι αμυντικοί θα διώξουν σε πλάγιο, πιο μακριά. Για να δούμε ένα ακόμα στημένο, η κεφαλιά δοκάρι. Και μετά ο Fielding απομακρύνει, Κόνελ, Γαλανόπουλος, μια ψηλή παλιά εκεί του Γαλανόπουλου πήγε να το παίξει έξυπνα, δεν του βγήκε. Παίζουμε πάρα πολύ καλά, πάλι ο Κόνελ, πάλι ο Χατζηγιοβάνης δυσκολεύονται, αυτό αρχίζει και με ανησυχεί λίγο, Ξενιτίδης, ένα όμορφο, τι έσωσε. Απαπα, κόλλησε εκεί match engine, ήταν offside βέβαια, γι' αυτό δεν συνεχίστηκε η φάση, αλλά φάνηκε ο Fielding να πετάει σαν τον Σούπερμαν κανονικά. Για να το πιάνει στη γωνία του. Μάλιστα. Μάλιστα, στο ημίχρονο 1-0 είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Millwall. Τώρα θα είναι αμαρτία να κάνει κανένα αστείο η Millwall και στην πρώτη της φάση που θα δείξει να βάλει γκολ και να ισοφαρίσει. Mahoney δίνει για τον. Δεν είδα για ποιον ήταν, για τον Μπόβαρτσον. Αλλά ο Μπόβαρτσον ξανά είναι μπροστά στην επίθεση και θα πλασάρει το Σκιαμπάνι, αλλά εκείνος θα το πει όχι. Και ένα corner το οποίο διώχνει η αμυντική μας, ο Ξενιτίδης θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα μας στην κόντρα. Πετάει για τον Χατζηγιοβάνι, δεν υπάρχει παίκτη εκεί πέρα για τη Millwall. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Χατζηγιοβάνι από τα δεξιά. Θα πέσει εδώ τάκλιν ο αμυντικός της Millwall και θα διώξει σε corner. Καλά στεκόμαστε, λίγο πιο αφελείς είμαστε νομίζω τώρα στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο. Χάτσινσον, Ρωμαίο, Ντέιβις, ο οποίος έκοψε και πριν την επίθεσή μας. Mahoney και τώρα Wallace. Ο Wallace δίνει λίγο πιο πίσω στον Cooper. Ξανά Wallace, ο Cooper κλείνεται, πιέζεται, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Wallace, τους πιέζουμε, παίζουν με τη φωτιά εκεί πέρα. Thompson, για να δούμε, αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία και τον άλλον. Wallace από τα δεξιά θα μπει στην περιοχή. Ο Σκιαμπάνης θα του πει όχι. Και στο 57 νομίζω ότι χρειαζόμαστε αλλαγή, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα μας δεν πατάει καθόλου καλά. Γαϊτανίδης θέση του Κόνελ. Χατζηγιοβάνι δεν βγάζω ακόμα. Μία αλλαγή στο 57 για να ξυπνήσει λίγο η ομάδα, γιατί δεν πατάμε καθόλου καλά και είναι θέμα χρόνου να φάμε τον γκολ έτσι όπως πάμε. Για να δούμε εδώ πέρα, διώχνουν οι αμυντικοί μας. Μπόβαρτσον, Τόμσον θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει σε έναν αμυντικό. Έρχεται ο Knight, του κόβει την μπάλα. Γαλανόπουλος δίνει στον Ιωαννίδη, έχει ανέβει από τα δεξιά ο Χατζηγιοβάνης. Τον βρίσκει πάρα πολύ όμορφα ο Χατζηγιοβάνης μέσα στην περιοχή. Έχει τη βοήθεια, θα κάνει όμως το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει απευθείας out, χωρίς να απειλήσει καθόλου το Fielding. Ήταν πολύ μακρινό το πλασέ του, μακριά από τα δίχτυα, αλλά ο Μπόβαρτσον θα κάνει το 1-1. Δυστυχώς. Λάθος από το Σκιαμπάνι, ο οποίος βγήκε εκεί πέρα που δεν έπρεπε να βγει, μιας και ο παίκτης μας έλεγχε τη φάση. Δεν υπάρχει offside, είναι οριακό, αλλά δεν είναι. Και το 1-1 είναι γεγονός με μια κακή αντίδραση από το Σκιαμπάνι, ο οποίος είχε σταθεί πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα και κατάφερε να κάνει αυτή τη λάθος έξοδο και να δεχθούμε αυτό το goal από τη Millwall, η οποία δεν το αξίζει συνολικά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν θέμα χρόνου, αυτό που σας είπα. Και συνεχίζουμε να μην παίζουμε καλά. Με το Ρωμαίο τώρα ανεβαίνει η Millwall, ο Wallace, κόντρα αριστερά του Ρωμαίο, Davis και τώρα ξανά Wallace, ο άλλος από τα αριστερά. Ο Davis, ξανά Wallace και ξανά Davis. Θα κάνει ένα μαρκάρισμα κακό ο Ξενιτίδης για να αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και πλέον να παίξουμε και με 10 παίχτες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό να γίνει. Πώς θα κατέβουμε τώρα. Θα βγει ο Χατζηγιοβάνης. Θα περάσει ο Μιλόγεβιτς. Θα έρθει ο Γαϊτανίδης από τα δεξιά. Θα παίξουμε χωρίς παίχτη από τα αριστερά. Χωρίς αριστερό extreme δηλαδή. Και ο Θεός βοηθός τώρα.
Χωρίς αριστερό εξτρέμ θα παίξουμε, γιατί είναι ο Κόκοβας από εκεί πέρα που αναπτύσσεται, είναι πολύ πιο επιθετικός από τον Λιάβα. Ο Γάλλας γυρνάει την μπάλα πίσω στον Φίλντινγκ, διώχνει αυτός, πρώτος στην μπάλα ο Λιάβας, ξανά η μπάλα στο Μαχόνεϊ. Νομίζω ότι η Millwall θα κερδίσει, από ό,τι φαίνεται. Πολύ δύσκολο θεωρώ να καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ. Έγινε το λάθος όμως εδώ πέρα και κλέψαμε με το Βοήλι να είναι στο τετατέτα, αλλά να μην μπορεί να την τελειώσει σωστά τη φάση. Και έτσι το 1-1 να παραμένει. Γιατί ρε Αλέξανδρε Βοήλι, γιατί? Βάλε τον κολάκι να φύγουμε νικητές. Βάλτε τον κολάκι. Βάλτε τον κολάκι να κερδίσουμε και με 10 παίχτες. Έχουμε αρκετό κόσμο. 25.110 οπαδοί. 1.700 in Millwall. Στις κερκίδες. Στο 85 έχουμε φτάσει. Έτσι όπως έχει πάει βέβαια το match και το χ είναι μια χαρά. Θετικό αποτέλεσμα. Μιας και μείναμε και με 10 παίχτες και γενικά δεν έχουμε αποδώσει καλά. Θα πάρουμε την πρόκριση. Πρόκριση, τι λέω, θα πάρουμε τον ένα βαθμό. Πρωτάθλημα παίζουμε. Θα φτάσουμε στη δεύτερη μας ισοπαλία για φέτος. Ισόβαθμη με την Oxford στην πρώτη θέση με 47 βαθμούς, αλλά δύο μάτς λιγότερα. Ένα μάτς το οποίο στο δεύτερο μήνυμα κανονικά θα πρέπει να το χάσουμε. Αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είναι πολύ θετικό ότι πήραμε και το χ απέναντι σε μια ομάδα η οποία στο δεύτερο μήνυμα έδειξε πράγματα. Κυρίως δεν δείξαμε εμείς όμως πράγματα. Μείναμε και με 10 παίκτες και έγινε ακόμα πιο δύσκολο στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει και με την νίκη, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει. Το χ νομίζω είναι δίκαιο. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε για τις επόμενες αγωνιστικές. Ούτε στα μέσα ακόμα της χρονιάς δεν έχουμε φτάσει. 20 αγώνες από τους 46 που έχει συνολικά το πρωτάθλημα. Νίκη πρόκριση με τη Fulham, ισοπαλία με κακή εμφάνιση απέναντι στη Millwall και πολύ ευχαριστημένη που πήραμε το χ. Ο Νοέμβριος είναι καυτός, έχει την τρίτη αγωνιστική των ομίλων με τη Newport, έχει τον πρώτο γύρο με τη Wrexham, πολύ πιο χαμηλής βέβαια κατηγορία η Wrexham, παίζει στην Βαναράμα, στη Βαναράμα παίζει η Wrexham, οπότε είναι χαμηλής δυναμικότητας ο πρώτος γύρος του FA Cup. Έχουμε και κάποια ματσάκια το πρωτάθλημα όπως με την Oxford, με τη Wigan, με την Accrington. Θα μπορούσαμε στο επόμενο επεισόδιο να δείξουμε την Oxford, γιατί θα είναι και ντέρμπι κορυφής, μια και είναι η δεύτερη, και να δείξουμε και το ματς με τη Reading. Μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε. Επίσης, αν είναι να διαλέξετε κάποιο άλλο ματς, θα ήθελα να διαλέξετε ένα από αυτά εδώ τα τέσσερα, δηλαδή Peterborough, Doncaster, Shrewsbury και Newport. Αλλά νομίζω ότι το match με την Oxford και με τη Reading βολεύει πάρα πολύ. Οπότε θα περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω και τις εντυπώσεις σας για το σημερινό επεισόδιο. Και ό,τι απορία έχετε και γενικά να μου πείτε πώς σας φάνηκαν, πώς σας φάνηκε η ομάδα και πώς σας φάνηκαν οι εμφανίσεις που κάναμε. Κυρίως με τη Fulham, ας πούμε, αλλά και το ντεφορμάρισμα αυτό που δείξαμε με τη Millwall. Αλλά δεν μπορούμε να τα νικάμε όλα. Σε κάποιους αγώνες θα χάσουμε και βαθμούς. Είναι απόλυτα λογικό. Πάντως Οκτώβρης βγήκε πάρα πολύ καλά με νίκες. Αίτητη, χωρίς ήττα, με δύο ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες οι οποίες είναι κλασικές σε αυτές τις κατηγορίες, δεύτερη-τρίτη κατηγορία, με την Tranmere και με την Millwall. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να αφήσετε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Να τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα social media του καναλιού για να ακολουθήσετε στο Instagram, για να μαθαίνετε νέα για το κανάλι. Τώρα που πλέον έχω επιστρέψει από τις διακοπές μου, θα έχει κάποιες υποχρεώσεις το Σεπτέμβρη. Κορονοϊού επιτρέποντος, ας πούμε, όπου θα λείψω για λίγο καιρό για κάτι γάμους και τέτοια πράγματα, αλλά okay, θα το δούμε, αλλά γενικά μπαίνουμε σε ρυθμό, σιγά σιγά θα αρχίζουμε να ανοίγουμε live και στο Twitch ξανά, οπότε να ακολουθήσετε στο Instagram, Alex Mora Gaming είναι το όνομα, για να μην χάνετε τα story που βγάζω και σας ενημερώνω για το πότε έχει live, τι επεισόδιο θα βγει, νέα για το κανάλι. Θα βάλω και κάποιες ψηφοφορίες που θέλω για ένα rebranding του Μωρακικού Νοικιάς που ετοιμάζω. Okay. Λοιπόν, και φυσικά να ακολουθήσετε και το gamelab.gr, να πάτε στη σελίδα του στο site που ανεβάζουν τα παιδιά καθημερινά νέα για το gaming, για να τα διαβάζετε και να ενημερώνεστε πρώτοι, να μην σας πιάνουν ανημέρωτους. Μας στηρίζει, το στηρίζουμε, μας αγαπάει και το αγαπάμε, και φυσικά στο Discord να joinάρετε, να έρθετε στην παρέα μας, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, να συζητήσουμε, να κάνουμε κουβεντούλα, να μας δείξετε τα save σας, να μιλήσουμε για αυτά και για ό,τι απορία έχετε και για το παιχνίδι, το Football Manager και για το City Skylines. Όλα σας περιμένω, για όλα σας περιμένω εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, σε κάποιο επόμενο live, σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από μένα.